Ελάτε να συνεχίσουμε τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, μια γρήγορη ματιά που να το δέσουμε και με τα όσα είπαμε στο προηγούμενο ημίωρο με την κυρία Ματίνα Θοδωσίου. Η Ροδιακή, λοιπόν, λέει, ξεκινούν από την Κυριακή τα καρναβάλια στο νησί της Ρόδου. Συμμαχία Νοτίου Αιγαίου προς Γιώργο Χατζημάρκο, 5 χρόνια αμέτρητες εξαγγελίες με μηδενικό αποτέλεσμα. Ρόδος 160.000 ευρώ ήταν τελικά ο ποσό που μετέφερε στις βαλίτσες της η Ρωσίδα. Και σήμερα γίνονται ανακοινώσεις. Βραβεύτηκε ο Ροδίτης φωτογράφος Φίλιππος Αλαφάκης. Ενιαίος θα παραμείνει ο Δήμος της Ρόδου. Γιώργος Ματσίγκος, πολλή δουλειά, προβολή και υπομονή θέλει η φετινή τουριστική σεζόν για τη Ρόδο. Γεμίζει σταδιακά και το φράγμα της Απολακιάς. Αντώνης Καμπουράκης, ο κύριος Χατζηδιάκος, δίπλα στην ταπέλα του ανεπαρκούς, βάζει και αυτή του αλαζόνα. Όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα πια παίρνουν σιγά σιγά την ανιούσα και αρχίζουν να ζεσταίνονται γύρω από τις εκλογικές διαδικασίες. Να σας πω, αγαπητοί μου φίλοι, ή μάλλον θα το κάνουμε αμέσως μετά, στο τελευταίο μας ημίωρο, να δούμε δηλαδή το πρόγραμμα εορτασμού για την 7η Μαρτίου, για την 71η, αλλά και τα όσα θα ακολουθήσουν με την εκδήλωση του αναγνωστηρίου. Για την ώρα να σας πω, η Δημοκρατική λέει αυτονομείται ο Ιωάννης Κούρτης. Νέα ποινική διάσταση προσέβαλε υπόθεση προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας μιας 19χρονης. Στην αντεπίθεση πέρασαν οι δύο εκπρόσωποι εταιρείας παροχής νομικών και οικονομικών συμβούλων. Αρχίζει να ξετυλίγεται το κουβάρι για τον πρώτο βιασμό της Ελένης. Και πιο κάτω στη Δημοκρατική της Ρόδου βρίσκω μεγάλο στίχημα το παγκόσμιο Ρόντες Σεφ Φέστιβαλ 2019. Ο Μάνος Κόνσολας που αύριο θα μείνει και θα βρίσκεται στην ΚΟ και θα μιλήσει στο απόγευμα στον Ορφέα, παρέμβασή του και πρόταση για την ενίσχυση των εθελοντικών ομάδων διάσωσης και πολιτικής προστασίας στα νησιά. Ακόμη, αγαπητοί μου φίλοι, να πούμε Δημήτρης Γάκης, ΕΠΑΛ, Εργαστήρια Μάθησης και Δημιουργίας, και φεύγουμε από το κομμάτι αυτό και πάμε τώρα στα δικά μας. Για να σας πω, αγαπητοί μου φίλοι, ότι όπως χθες μας ανέφερε και ο ίδιος, δηλαδή ο Νικόλας Μαμάκας από το Αλήθεια FM, ο μαέστρος της δημοτικής μας φιλαρμονικής, είχαν την ευκαιρία στο χώρο τους, στη γενική τους πρόβα που κάνουν, να δεχτούν μια πολύ εγκάρδια επίσκεψη του κυρίου Γιάννη Κόλια, συνταγματάρχη, εναποστρατεία του ελληνικού στρατού, που υπηρέτησε στην Ελδίκ της Κύπρου σε κρίσιμες ώρες. Η ευγένεια, ο γνήσιος πατριωτισμός του, το ήθος του και τα πολλά συγχαρητήρια που έδωσε στους άξιους μουσικούς, στην πάντα συγκίνησαν όλους τους παρευρισκόμενους. Πάμε λοιπόν να δούμε τόσο λίγο από την επίσκεψή του εκεί, στο χώρο της Δημοτικής Φιλαρμονικής, όσο και από τις εντατικές πρόβες αποσπάσματα. Είναι τιμή μας που είσαι εδώ στην Κάλυνο, είστε στη Δημοτική Φιλαρμονική μας, επισκεφθήκαμε και το Σύνταγμα μας. Θα σε παρακαλέσω κι εμείς να πεις έτσι δύο κουβέντες στα παιδιά. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και την τιμή που μου έκανε ο φίλος Νικόλας να παραβρεθώ κοντά σας, δίπλα σας, να ακούσω ορισμένα από τα κατορθώματά σας. Έχω μάθει λίγο πολύ για την ιστορία σας. Εκείνο που θέλω να ξέρετε είναι το εξής. Επειδή έρχεται πάρα πολλά νέα παιδιά, εδώ η νεολαία, έτσι, αλλά και πίσω οι πιο νέοι, είναι οι πιο νέοι. Ένα να ξέρετε, όταν πεανίζει η πάντα και μάλιστα ευατήρια εθνικού περιεχομένου, τα ρίγη που αισθανόμαστε, εμείς που σας βλέπουμε να παρελάβνετε, αλλά και πίσω τα αγήματα τα οποία σας ακολουθούν, θυμίζουν σε μας σε όλους ότι από μέσα μας ξυπνάει μια δύναμη τρομερή και δεν φοβόμαστε κανέναν. Εντάξει, είναι η ιστορία μας. Μέσα από την πάντα, μέσα από τα άσματα τα οποία ακούμε, τι γίνονται, συγκινούμαστε. Μας περνάει από μέσα ένα ηλεκτρικό ρεύμα ότι εδώ είναι η Ελλάδα. Μην το αφήσετε ποτέ. Εύγε σας, συγχαρητήρια, ευχαριστώ τον φίλο Νικόλα για τη φιλοξενία. Είμαι βέβαιος ότι στις 7 του μηνός που θα περάσετε και θα σας χειροκροτήσουν όλοι, εγώ θα δω από βίντεο που θα μου στείλει ο Νικόλας. Έτσι, σε ευχαριστώ που με έκανες την τιμή να έρθω εδώ και να σας ακούσω. Μεγάλη μας τιμή, έτσι. Μεγάλη μας τιμή που είσαι εδώ στο νησί μας
και να μας ξανάρθεις. Εγώ θα ξανάρθω. Εγώ θα ξανάρθω, διότι ένιωσα από κοντά τη φιλοξενία. Σήμερα γύρισα όλο το νησί, είδα όλα τα κατατόπια, όλο το ωραίο, τις ωραίες παραλίες, τα ωραία δαντελένια ακρογιάλια, τα πάντα. Έτσι φεύγω, διότι σε 2-3 μέρες θα φύγουμε. Φεύγω με μια αίσθηση ότι εδώ είστε πράγματι οι ακρίδες που φυλάτε Θερμοπύλες. Και εσείς παιδιά, να καλή πρόοδο, να είστε πάντα καλά, έτσι. Και μην αφήσετε τη μουσική. Η μουσική βγαίνει μέσα από την καρδιά μας. Βγαίνει μέσα από το ίμα μας. Εξωτερικεύουμε ό,τι αισθανόμαστε. Άρα λοιπόν παιδιά, εύχομαι καλή πρόοδο, καλή επιτυχία στις σπουδές σας, όπου και αν βρίσκεστε να έχετε επιτυχία. Να είστε καλά, Νικόλα. Να είστε καλά. Έτσι. Τι πανέτοιμοι. Έτοιμοι. Μάρς. Στρατός. Να τιμήσουμε τον κύριο Κόλια που είναι εδώ. Στρατός. Έτοιμοι πάνω όργανα.